Καλό μεσημέρι, Κυριακό. Να πούμε ότι κατά τη σύσκεψη ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και οι ανακριτές της υπόθεσης ανασκόπησαν το μέχρι στιγμής ανακριτικό έργο που επιτελέστηκε για την υπόθεση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων ΠΑΦΟΥ. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο εκπνέει το διάταγμα κράτης 8 ημερών των τριών προσώπων που τελούν υποκράτηση για την υπόθεση. Άρα η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα ζητήσει ανανέωση του διατάγματος η αστυνομία. Ναι, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο τέος δήμαρχος ΠΑΦΟΥ Σάββας Βέργας, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΠΑ Ευτυχής Μαλικίδης και ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Μιχαηλίδης αναμένονται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στο δικαστήριο για ανανέωση του διατάγματος κράτησής του. Τώρα για πόσες μέρες θα είναι το αίτημα της αστυνομίας, αυτό ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Ενώ να πούμε ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταβληθεί προσπάθεια για να έχουμε νέα κατάσταση από τον Ελλαδίτη επιχειρηματία Χρήστο Δρακόπουλο. Μάλιστα θα καταβληθούν προσπάθειες όπως ο επιχειρηματίας έλθει στην Κύπρο. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, ανακριτές αναμένεται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να το λάβουν κατάσταση στην πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Μάρια, αυτός δεν είχε έρθει στην Κύπρο? Ναι, είχε έρθει να υπενθυμίσουμε την επόμενη. Έδωσε κατάθεση στην Αθήνα, στην πρεσβεία της Κύπρου. Ήρθε την επομένη στην Κύπρο και έδωσε νέα κατάθεση. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν την ημέρα που ανανεώθηκε και το διάταγμα προσωποκράτησης του κύριου Βέργα. Δεν εκρήθηκε σκόπιμο να συλληφθεί από την αστυνομία και τώρα θα πάμε ξανά να του ψάχνουμε κατάθεση στην Αθήνα. Ναι, θεωρούν οι ανακριτές ότι χρειάζεται συμπληρωματική κατάθεση, να δώσει κάποιες διευκρινήσεις, να έρθουν σαν οι σχετισμοί που έδωσε σε αντιπαραβολή με κάποιους άλλους σχετισμούς που έδωσαν κάποιοι άλλοι σχετικά με την υπόθεση, ούτως ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες.